Συνέχεια στη Διάφανη Πόλη, ακούτε τον 980. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Μια σημαντική ημέρα η σημερινή και για τον ίδιο φανταζόμαστε, διότι πριν από 7 χρόνια έγινε το ιστορικό δημοψήφισμα, τότε την περίοδο της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με την επιτυχία βέβαια του όχι εκείνη την περίοδο, τα θυμάστε πολύ καλά, και βέβαια ό,τι ακολούθησε. Αφορμή λοιπόν αυτή η ημερομηνία, αλλά και το γεγονός ότι ο κύριος Βαρουφάκης βρίσκεται στην Κρήτη και βρίσκεται και στο Ρέθυμνο. Κύριε Βαρουφάκη, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Χαρά μου, κύριε Ραγκητζή. Καλημέρα στους ακροατές. Ιδίως μια τέτοια σημαντική μέρα, η 7η επέτειος ενός γεγονότος που θα σημαδέψει τη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία. Δεν έχει σημασία αν ανατράπηκε εκείνο το βράδυ. Ήταν μια ρογμή στη δεξιά, ήταν μια ρογμή στη μαύρη συντήρηση πανευρωπαϊκή της εποχής εκείνης και γενικότερα. Για σας η σημερινή ημέρα τι σημαίνει, και κάθε 5η Ιουλίου τι σημαίνει για σας, και το ρωτάω διότι ήσασταν ένας από τους βασικούς, επιτρέψτε μου, αρχιτέκτονες εκείνης επιτυχίας του όχι της 5ης Ιουλίου, κύριε Βαρουφάκη. Για σας τι σημαίνει αυτή η ημερομηνία, αλήθεια? Ότι ο λαός μας είναι γενναίος. Είναι μια απόδειξη περίτρανη σε όποιους λένε άστον αυτόν τον λαό τώρα, τι βασανίζεσαι, αυτός ο λαός δε μπορεί, δεν θέλει, είναι μαλθακός και έχει ουσιαστικά συνδικολογήσει. Είναι μια απόρριψη αυτής της άποψης. Ο λαός έδειξε ότι τη δύσκολη στιγμή, τη στιγμή που οι ξένοι και οι ντόπιοι ολιγάρχες του έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, που τον βομβαρδίζουν μέσα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης με απειλές ουσιαστικά, με τρομοκράτηση, με τρομολαγνία, ότι αν ψηφίσει όχι στην ολιγαρχία, στην Τρόικα, στο Σόιμπλε, στο Ντάιζεμπλουμ, στη Μέρκελ, θα του κοπεί το οξυγόνο. Παρ' όλα αυτά, ο λαός εκείνη τη στιγμή στάθηκε αντάξιος της ιστορικής στιγμής και με ένα 62% απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί πατριωτικά και ταυτόχρονα ευρωπαϊκά. Ήταν μια κορυφαία στιγμή, άσχετο το τι προδόθηκε. Μην ξεχνάμε και το όχι της 28ης Οκτωβρίου τελικά προδόθηκε μέσα από την τελική συνθηκολόγηση του Ναζί, ή τουλάχιστον τη συνθηκολόγηση του Ναζί. Είναι μια κορυφαία στιγμή που πρέπει να την διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, ιδίως για όσους από εμάς πιστεύουμε ότι η ρήξη με την ντόπια και την ξένη ολιγαρχία είναι πάντα επίκαιρη και πάντα απαραίτητη για να μπορεί αυτός ο τόπος να αναπνέει. Εσείς τώρα τι λέτε στους επικριτές, διότι επικριτές υπάρχουν σήμερα και λένε ότι ευτυχώς και εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν και η πολιτική την οποία ακολουθήσατε ή υποστηρίξατε εσείς, κύριε Βαρουφάκη, ήταν μια πολιτική τυχοδιοκτισμού. Τι λέτε στους επικριτές ακόμα και σήμερα? Εξαρτάται πόση ώρα μου δίνετε. Θα είναι να σας απαντήσω σε 30 δευτερόλεπτα, μου δίνετε πολλή ώρα να απαντήσω. Σε 30 δευτερόλεπτα θα σας πω το εξής. Εσείς που λέγατε βάστα Ρόμελ τη δεκαετία του 40, που λέγατε βάστα Γερούν μετά την 25η Ιανουαρίου του 2015, είστε αυτοί οι οποίοι χαίρεστε ότι το γενναίο όχι του ελληνικού λαού ανατράπηκε. Προφανώς και είστε. Πάντα δοσύλλογοι ήσασταν. Πάντα δοσύλλογοι θα είστε. Αυτή είναι η πολύ σύντομη απάντηση. Αν θέλετε μια πιο ακαδημαϊκή επιστημονική απάντηση, να σας τη δώσω. Πάντως η πρώτη ήταν πολύ σκληρή η απάντηση, η σύντομη, απέναντι στους επικριτές. Ήταν δίκαιη όμως. Ήταν πολύ δίκαιη ιδέα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Βαρουφάκη, πολλοί λένε ότι ευτυχώς και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα, διότι με το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, όπως χαρακτηρίζεται, βγήκαμε τελικά από τα μνημόνια, βγήκαμε πριν από λίγες ημέρες και από την αυξημένη επιτροπία. Άρα λοιπόν βαδίζουμε προς ένα καλύτερο μέλλον απελευθερωμένοι. Τι λέτε λοιπόν για αυτό το σχόλιο? Ότι τίποτα δεν μπορεί να διαφέρει από πραγματικότητα περισσότερο από αυτή την ανόητη ερμηνεία της κατάστασης. Θα πάρουμε από την αρχή όμως. Θα είμαι πιο συγκεκριμένος και με νούμερα. Ναι. Όταν εκλεγήκαμε η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την 25η Ιανουαρίου του 2015, μπήκα στο Υπουργείο Οικονομικών και εκείνη τη χρονιά, το 2015, αυτοκληρονόμησα την προηγούμενη κυβέρνηση, έπρεπε να δώσω 22 δισεκατομμύρια στους δανειστές. 22 δισεκατομμύρια.
ανεμίων. Mm-hmm. Και ακόμα και αυτοί που μου λέγανε, γιατί δεν υπογράψει ότι σου δίνει ο Ντάιζελμπλουμ εκείνη τη στιγμή και σταμάτα να έρχεσαι σε σύγκρουση, ρήξη, ναι, κόντρα μαζί του. Υπόγραψε. Mm-hmm. Αν τα λεφτά. Θυμάστε που μου το λέγανε. Βεβαίως. Λοιπόν, και να το έκανα. Έστω ότι το έκανα. Έστω ότι όπως εκείνοι πέφτουν στα γόνατα και κλιπαρούσαν τον πολυχρονωμένο Ντάιζελμπλουμ και Σόιμπλε, το έκανα και εγώ. Έστω. Δεν mm-hmm. πήγε πιθανότητα, αλλά έστω ότι το έκανα. Mm-hmm. Θα μου δίναν 7,1 δις. Για να αποπληρώσω 22 δις. Ναι. Και, και την επόμενη χρονιά που δεν ήταν να μου δώσουν τίποτα, ακόμα και να υπέγραφα τα πάντα, mm-hmm. Έπρεπε να αποπληρώσω άλλα 18 δις. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή το κράτος είχε πτωχεύσει. Δύο ήταν οι επιλογές τότε. Mm-hmm. Το τρίτο μνημόνιο. Ναι, βέβαια. Η ρήξη με την Τρόικα που εγώ είχα προτείνει στον ελληνικό λαό και γι' αυτό εξελέγηκε και γι' αυτό δέχτηκε τη θέση του πολιτικού νομικού. Mm-hmm. Το ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρίαστο, το λέει μόνο κάποιος ο οποίος είτε αναρρύθμιτος, mm-hmm. αγιομέτρητος και απολύτως ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη, ναι, έτσι, ή κάποιος που θέλει να σας πει ψέματα. Mm-hmm. Η μόνη εναλλακτική στο τρίτο μνημόνιο ήταν το κούρεμα του χρέους. Mm-hmm. Το εξελέγγινε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και τους υπόλοιπους για να κάνουμε κούρεμα του χρέους, όχι για να πάρουμε τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, πάμε στο σήμερα. Γιατί εδώ δεν μας ενδιαφέρει το παρελθόν. Ναι. Ο κόσμος σήμερα υποφέρει. Βεβαίως. Αύριο θα υποφέρει ακόμα περισσότερο. Είπατε ότι, είδατε, βγήκαμε από τα μνημόνια και βγήκαμε και από την ενισχυμένη εποχή. Ανοησίες. Σκεφτείτε το. Όταν πτωχεύσαμε, είχαμε ένα χρέος 300. Mm-hmm. Τώρα έχουμε ένα χρέος 400. Mm-hmm. Όταν πτωχεύσαμε το 2010, είχαμε ένα εισόδημα 220, τώρα είναι ούτε 200. Mm-hmm. Άρα είμαστε πιο πτωχευμένοι σήμερα από ότι ήμασταν στην αρχή των μνημονίων. Αυτή τη στιγμή ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε το μέγα ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας, mm-hmm. είναι ότι η κυρία Λαγκάρδη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αγοράζει ελληνικό χρέος καθημερινά. Κάτι mm-hmm. που δεν μπορεί να το κάνει και κάποια στιγμή θα σταματήσει σύντομα. Ναι. Έτσι. Το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να κλείσει τις τράπεζες μας, να δημιουργήσει φυγή καταθέσεων και να φέρει την ίδια ασφυξία που έφερε το 2015. Mm-hmm. Δεν έχουμε φύγει από κανένα μνημόνιο, από κανένα ζουρλομανδία. Είμαστε ακόμα υπό την απειλή της χρεοκοπίας, της αποκάλυψης της χρεοκοπίας. Mm-hmm. Καταπημένοι είμαστε εκ μέρους της κυρίας Λαγκάρντ. Όταν ρωτάμε τον κύριο Σταϊκούρα σήμερα, ναι, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου Χρήστο, έχω και μια καλή προσωπική σχέση, ναι, με τον Χρήστο Σταϊκούρα, γιατί δεν κατεβάζει αυτό τον αναθεματισμένο το ΦΠΑ του 24%. Είναι δυνατόν μια mm-hmm. σπασμένη οικονομία για την Ελλάδα να έχει ΦΠΑ 24%? Δεν διαφωνεί ο άνθρωπος. Ξέρετε τι σου λέει. Ναι. Και κλεισμένο το τυρόν. Ναι, ναι. Δεν με αφήνουν. Τι δεν σε αφήνουνε. Ιστορικά. Ναι. Τι θα σου κάνουν να πας το ΦΠΑ από το 24% στο 18%, στο 15% που λέει το ΜΕΡΑ 25%. Δεν σου λέει, γιατί ξέρεις πολύ καλά, θα σου κλείσουν τις τράπεζες πάλι. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο που λέτε, κύριε Βαρουφά, και το λέω αυτό διότι η μείωση του ΦΠΑ, καθώς επίσης και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είναι σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα καύσιμα, είναι ένα ζητούμενο για το οποίο η κυβέρνηση λέει δεν το κάνω, διότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια μέγενη που ήμασταν το 2015. Γι' αυτό έχει σημασία, ναι, να γιορτάζουμε το δημοψήφισμα εκείνο παρά το γεγονός ότι mm-hmm. ανατράπηκε. Επειδή δείχνει ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να τους πει όχι. Mm-hmm. Και μπορεί με λελογισμένες κινήσεις, ακόμα και αν χρειαστεί να συζητήσουμε την έξοδο από το ευρώ. Ναι. Γιατί σε τελική ανάλυση, εγώ δεν θέλω να βγούμε από το ευρώ. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα. Ποτέ δεν το πρότεινα. Αλλά δεν είμαι διαδεθειμένος να πουλήσω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα δικά σου τα εγγόνια, τα δικά σου τα παιδιά, για να έχουμε ένα νόμισμα το οποίο πνίγει αυτή τη χώρα. Θα το βάζετε πάντως υπό συζήτηση, δηλαδή παραμονή όχι στο ευρώ, προκειμένου να πετύχουμε κάποια πράγματα για τη χώρα, όπως είναι, όπως είπα, το θέμα του χρέους. Όπως και το 2015. Τι λέγαμε, θυμάστε το σύνδημα με το. Εγώ γιατί συστρατεύτηκα με το ΣΥΡΙΖΑ παρά το γεγονός ότι ήμουν μέλος του. Ναι. Συστρατεύτηκα γιατί συμφωνήσαμε στο σύνδημα όχι τα πάντα για το ευρώ. Δεν λέμε να φύγουμε από το ευρώ. Mm-hmm. Αλλά όχι, βρε παιδιά, τα πάντα για το ευρώ. Αυτό ισχύει και σήμερα για εσάς αυτό το σύνθημα. Προφανώς και ισχύει. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει το ΜΕΡΑ25. Mm-hmm. ΜΕΡΑ25 βρίσκεται στη Βουλή για να δείξει το μόνο δρόμο της λογικής. Κάποιοι βέβαια που μας ακούνε τώρα θα σας κατηγορήσουν πάλι για λάτρη της δραχμής και όλα αυτά, όπως είχε γίνει και τότε. Πείτε το αυτό σε ανθρώπους που θέλουν τη δραχμή, οι οποίοι με κατηγορούν ότι είμαι λάτρης του ευρώ. Mm-hmm. Δεν είμαι λάτρης κανένας νομίσματος, κυρία Αγγιτζή. Θεωρώ ότι το νόμισμα
Είναι σαν ένα κατσαβίδι. Σαν μια τανάκια. Ναι. Είναι ένα εργαλείο. Το χρησιμοποιείς με καλό τρόπο, το χρησιμοποιείς με κακό τρόπο. Μπορεί να το χρησιμοποιείς για να κάνεις κάτι χρήσιμο ή να βγάλεις κάποιο μάτι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ένα εργαλείο είναι. Το εργαλείο δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ότι σώσαμε τη χώρα γιατί το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να φύγουμε από το ευρώ, που λέει και ο κ. Μητσοτάκης, το μνημονιακό τόξο, είναι μια ανοησία. Άρα λοιπόν, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, η χώρα είναι, έχει το περιθώριο, τη δυνατότητα να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Και όπως διαμορφώνονται οι ισορροπίες σήμερα, κύριε Βαρουφάκη. Να σας απαντήσω. Mm-hmm. Δεν έχει τη δυνατότητα να μην μπείτε σε μια τέτοια συζήτηση. Δεν έχει τη δυνατότητα να μην μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Και θα σας μιλήσω ξεκάθαρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που μας ακούνε, έτσι, άσχετο αν είναι με εμένα, με παιδί, με εμένα, είναι με μια δημοκρατία. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Ανοίγουν τον λογαριασμό της ΔΕΗ και παθαίνουν εγκεφαλικό. Mm-hmm. Πάνε στο βενζινάδικο, δεύτερο εγκεφαλικό. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, τρίτο εγκεφαλικό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετάδες. Ναι. Ο Βαρδινογιάννης και η παρέα του, Πετρόλες και Ελληνικά Πετρέλαια. Ναι, ναι. Ο Μυτιλινέος, ο Περιστέρης, όλοι αυτοί που διαχειρίζονται την ΤΕΟΣ ΔΕΗ. Βγάζουν τεράστια κέρδη από τη ζημία του μέσου πολίτη. Το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Έτσι. Εάν θέλουμε να δώσουμε ανάσες στον κόσμο μας, στο λαό μας, στους μικρομεσαίους μας, αν θέλουμε να σταματήσουμε το φευγείο των παιδιών μας στο εξωτερικό, γιατί και αυτά που δουλεύουν σήμερα στα ξενοδοχεία της Κρήτης δεν μπορούν να βγάλουν λεφτά για να ζήσουν. Μα μειώνεται και το προσωπικό στα ξενοδοχεία και την εστίαση έχει μειωθεί δραματικά. Εάν λοιπόν θέλουμε να γίνει βιώσιμη αυτή η χώρα, πρέπει να κάνουμε τη ρήξη που δεν έγινε το 2015. Γιατί ο Τσίπρας δεν με άφησε να την κάνω τη ρήξη το 2015. Η ρήξη είναι το βράδυ του δημοψηφίσματος, δεν είναι πριν. Ναι. Εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε την πιθανότητα για ένα εναλλακτικό νόμισμα, για ένα δικό μας εθνικό νόμισμα, τότε θα σου πούνε τι θα σου πούνε. Θες να μειώσεις το ΦΠΑ στο 24, από το 24 στο 15, θέλεις να βάλεις πλαφόν στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε ολιγάρχη ανάλογα με το κόστος του που πρέπει να πει. Θέλεις να βάλεις πλαφόν στη τιμή της βενζίνης, στο ποσοστό κέρδους του κ. Βαρδινογιάννη, θα σου κλείσουμε τις τράπεζες. Και θα σε πετάξουμε έξω από το ευρώ. Εάν δεν είσαι διατεθειμένος να του πεις κάντο, λεβέτικα, κριτικά, ναι. Αν δεν είσαι διατεθειμένος να του πεις κάντο, τότε δεν είσαι κυβέρνηση. Ακόμα και να είσαι στη Μαξίμου και να έχεις εκλεγεί, δεν είναι κυβερνά. Αλλά σε περίπτωση εθνικού. Κυβερνάει η Τρόικα, κυβερνάει η Λαγκάρντ. Αλλά σε περίπτωση όμως εθνικού νομίσματος, το λέω διότι το λένε οικονομολόγοι, το λένε πολιτικοί, θα είναι καταστροφικό για τη χώρα. Δηλαδή αυτά που βιώνουμε σήμερα θα είναι επί 10 χειρότερα, εάν επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Κοιτάξτε, ακούστε με. Εγώ είμαι ο πρώτος, και μπορείτε να θυμηθείτε τι έλεγε ο Παναγιώτης Λεφαζάνης, ο Λεπαβίτης για μένα. Με θεωρούσε ένα ευρωλάγνο, γιατί το 2010 έλεγα αυτό που λέτε, ότι θα ήταν καταστροφή να φύγουμε από το ευρώ. Ναι. Δεν πρέπει να φύγουμε από το ευρώ, πρέπει να κάνουμε αναδιάρθρωση χρέους εντός του ευρώ. Το ίδιο έλεγα και το 2015, όταν ήμουν υπουργός οικονομικών. Ναι, ναι. Ότι θα είναι τεράστιο το κόστος της εξόδου από το ευρώ. Ναι. Εγώ όμως ο ίδιος σας λέω ότι 7 χρόνια αργότερα το κόστος που έχουμε υποστεί είναι τόσο μεγάλο. Έχουμε ήδη υποστεί το κόστος του Brexit. Σκεφτείτε. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το μέσο νοικοκυριό σήμερα σε σχέση με εκεί που ήταν το 2015, το 2012, το 2010. Ναι. Και πολύ χειρότερα σήμερα. Ιδίως με τη νέα λιτότητα που είναι ο πληθωρισμός. Ναι, ναι. Εγώ σας λέω ότι ίσως μάλλον δεν θα χρειαστεί να φύγουμε από το ευρώ. Αν είμαστε διατεθειμένοι να φύγουμε από το ευρώ. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μάλιστα. Θέλω να λέμε, να το πω διαφορετικά, με όρους πολεμικούς. Ναι. Γιατί είναι κρίσιμη στιγμή. Λέμε, θέλουμε πόλεμο με τον Ερντογάν. Όχι, βέβαια δεν θέλουμε πόλεμο με τον Ερντογάν. Αν όμως εμείς βγούμε και πούμε ότι σε περίπτωση που ο Ερντογάν μπει και πάρει τη Ρόδο, εμείς δεν θα κάνουμε πόλεμο, θα μπει και θα πάρει τη Ρόδο. Αν είμαστε σοβαροί πατριώτες, τι θα πούμε, αν μπει να πάρει τη Ρόδο, το Καστελόριζο, τη Μεγίστη, εμείς θα πολεμήσουμε. Δεν θέλουμε τον πόλεμο, αλλά αν μας το κάνεις, θα πολεμήσουμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αποτρέψουμε την εισβολή του Ερντογάν στη Ρόδο. Σωστά. Το ίδιο ισχύει με το ευρώ. Το ίδιο ισχύει με το ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει με το πλαφόν στη χονδρική της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν λέμε ναι σε όλα, στους ολιγάρχες και στην Τρόικα, θα μας τα πάρουν όλα όπως μας τα παίρνουν όλα. Άρα λοιπόν. Εντός του ευρώ θα είναι πολύ μεγαλύτερο
από το να πολεμήσουμε και αν χρειαστεί να κάνουμε και τη δική μας ρευστότητα, το εθνικό μας θέμα. Άρα λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, έτσι για να καταλήξουμε κιόλας και στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην ελληνική κοινωνία σχετικά με το θέμα των ανατιμήσεων, τις τιμές στα καύσιμα, το θέμα, όπως είπατε, το θέμα με το χρέος το οποίο έχουμε, τις πληθωριστικές πιέσεις, πώς εκτιμάτε την κατάσταση και τι θα πρέπει, τι προτείνει το ΜέΡΑ25 να γίνει προκειμένου να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή ως χώρα, κύριε Βαρουφάκη. Έχουμε απαντήσει ως ΜέΡΑ25. Θέλω να παραπέμψω στους ακροατές, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ναι, σύμφωνοι. Μια γενική κατεύθυνση να μου επιτρέψετε. Θα βρουν τις 7 σημεία τομές του ΜέΡΑ25. Θα τα πω πολύ γρήγορα. Πρώτον, ΦΠΑ στο 15%. Το είπα και πριν. Φόρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 10% και των μεγάλων στο 29%, των μεσαίων στο 20%. Κατάργηση των προπληρωμών φόρων. Σήμερα, μια κυβέρνηση του ΜέΡΑ25, χωρίς καμία άδεια από καμία τώρα, θα τα νομοθετήσουμε. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνει βιώσιμη η Ελλάδα. Είτε έχουμε ευρώ, είτε έχουμε γέννη, είτε έχουμε δολάρια. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεύτερον, για το θέμα της ακρίβειας. Αμέσως καταργούμε τους φόρους στα καύσιμα, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Και παράλληλα, πάμε σε έναν από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, τον κύριο Μητυλινέο, που παράγει με φυσικό αέριο. Και του λέμε, έλα εδώ, ποιο είναι το κόστος σε εσένα. Θα πάρεις μια τιμή, το κόστος είναι 5%. Πάρε για ένα κέρδος 5%, αλλά όχι 30%. Πάμε στη CVC που αγοράζει τα υδροελεκτρικά έργα της ΔΕΗ, που αυτή τη στιγμή σας χρεώνει για κιλοβατόρες που παράγονται με μηδενικό κόστος από υδροελεκτρικά έργα. Σας χρεώνει σαν να παραγόντουσε ένα το πιο ακριβό φυσικό αέριο του κόσμου. Και θα τους πούμε, θα χρεώσετε μηδενική τιμή για τις κιλοβατόρες, από τη στιγμή που το ριακό κόστος είναι μηδέν, καθώς ρέει το νερό και γυρνάει τουρμπίνα. Τρίτον, προχωράμε άμεσα στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κοινωνικών υποδημάτων και του κατώτατου μισθού. Να μην είναι θέμα του Πρωθυπουργού πότε θα αποφασίσει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται κάθε μήνα ανάλογα με τον πληθωρισμό. Προχωράμε στα θέματα πολύ σημαντικά. Ξαναπαίρνουμε την εφορία από την Τρόικα. Το ξέρετε ότι η ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων δεν ανοίξει στην Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εμείς θα την πάρουμε πίσω. Θα την πάρουμε πίσω να γίνει. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κάνει κατασχέσεις λογαριασμών μέρους της Τρόικας. Εκ μέρους της Τρόικας κάνουν κατασχέσεις λογαριασμών άνθρωποι που λογοδοτούν στην Τρόικα και τα δίνουν στην Τρόικα. Άρα η Τρόικα είναι ακόμα εδώ, κύριε Βαρουφάκη. Εμείς θα τα κάνουμε αυτά τις πρώτες 100 μέρες μιας κυβέρνησης στην οποία συμμετέχει το ΜέΡΑ25 ή του ΜέΡΑ25. Μάλιστα. Εσείς βλέπετε προώρες εκλογές. Ότι αν τολμήσετε να τα κάνετε, θα σας πετάξουμε από το ευρώ. Ναι. Θα τους πούμε, πετάξτε μας. Μάλιστα. Εσείς βλέπετε προώρες εκλογές. Κάποιοι λένε το φθινόπωρο, το βλέπετε. Έτσι ακούμε κι εμείς. Τι πιστεύετε, τι εκτιμάτε. Θα σας πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος αν ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Άρα πώς να ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εμείς το ΜέΡΑ25 σας λέω όμως ότι είμαστε σε πλήρη εγρήγορση. Είμαστε σε διάταξη προεκλογικής μάχης. Και θα θέλαμε να μας το πείτε και μετά το συνέδριο και σήμερα σε τι φάση είναι το ΜέΡΑ25, ναι. Είμαστε στην καλύτερη περίοδο που είχαμε ποτέ από την ώρα που ξεκινήσαμε. Έχουμε 110 νέες οργανώσεις βάσης σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε σημαντικούς ανθρώπους και σημαντικές κινήσεις και συλλογικότητες οι οποίες έρχονται και πυκνώνουν τις τάξεις μας και θα συνεργαστούν χωρίς εμείς να τους αφομοιώσουμε στις εκλογές. Εδώ στην Κρήτη δεν έχει καμία σχέση η οργάνωση που έχουμε τώρα με αυτή που είχαμε πριν από 3 χρόνια. Πριν ήμασταν μια παρέα που κατεβήκαμε στις εκλογές και είναι θαύμα πως μπήκαμε στη Βουλή. Τώρα στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Χαγυρία, στα Χανιά, στο Λασίθι έχουμε οργανώσεις, έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες, έχουμε διαφωνίες, το άλλας της γης, έτσι προχωράει η ατζέντα ενός πολιτικού κόμματος. Είμαστε ενθουσιασμένοι να γίνουν εκλογές, εμείς θέλουμε πάρα πολύ. Το θέμα των συνεργασιών πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, νομίζω, μια πάρα πολύ ανοιχτή και λογική θέση. Ναι. Λέμε ότι είμαστε υπέρ της αναλογικής. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, πρέπει να υπάρχει διάλογος μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό σημαίνει. Δεν μπορούμε ο καθένας να το προσποιούμαστε ότι έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας. Όμως, εδώ έχουμε ένα σύνταγμα, το οποίο δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που γίνεται στη Γερμανία. Θέλω να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο γίνανε εκλογές στη Γερμανία. Και δεν προέκυψε λόγω απληθυναλογικής αυτοδυναμίας σε κανένα κόμμα. Τρία κόμματα αποφάσισαν να θα συγκυβερνήσουν. Ναι. Έτσι, οι Ελεύθεροι Δημοκράτες, οι Πράσινοι και οι Σοσιαλδημοκράτες. Και για να
συμφωνήσουν πώς θα κυβερνήσουν. Κάθε τρεις μήνες, το θυμάστε. Βεβαίως. Τρεις μήνες, μέρα νύχτα. Και σφυριλάτησαν ένα συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν έχει σημασία αν εγώ συμφωνώ μαζί του. Όχι, αυτοί κάθισαν και το βρήκανε το κυβερνητικό. Και σχημάτισαν κυβέρνηση το Δεκέμβριο πλέον. Από το Σεπτέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, η κυρία Μέρκελ καθόταν στη Γιακελαρία, στο αντίστοιχο Μαξίμου, και περίμενε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτό το Ελληνικό Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Ξέρετε πολύ καλά ότι γίνονται εκλογές την Κυριακή. Τη Δευτέρα, η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρο, θα καλέσει του πολιτικού αρχηγού. Θα έχουν ένα-δύο τριήμερα. Βεβαίως, έτσι προβλέπετε. Ναι. Άρα, σοβαρό συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα μετά τις εκλογές δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εμείς τι είπαμε. Καλούμε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΟΚΟΕ, συλλογικότητες, όποιον θέλει, όποιος ενδιαφέρεται να συζητήσει μαζί μας. Να κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή. Να καταθέσουμε εμείς τις 7 σημεία το μέσμα. Σε προγραμματικό επίπεδο. Έτσι. Και να καταλήξουμε. Και εγώ έχω δεσμευτεί, το συνέδριό μας έχει δεσμευτεί. Ναι. Θέλω να δείτε πόσο ανοιχτοί είμαστε στη συζήτηση, στο διάλογο, πόσο δεν έχουμε καβαλήσει καλά. Τι λέμε. Και να μην συμφωνήσουμε σε ένα τέτοιο διάλογο. Πες, δεν συμφωνούμε. Ναι, ναι. Καταθέτουμε εμείς το πρόγραμμά μας, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ το δικό του. Δεν συμφωνούμε. Ωραία. Καταθέστε εσείς σε εμάς μία συνεκτική δική σας πρόταση. Πώς προτείνετε να πορευτεί μία συγκυβέρνησή μας. Ναι. Εγώ ως γραμματέας του ΜΕΡΑ25 δεσμεύομαι ότι θα τη δώσω, θα τη μεταφέρω σε όλα μας τα μέλη. Πανελλαδικά και εκτός Ελλάδας, να τη συζητήσουν, να αποφασίσουν με εσωτερικό δημοψήφισμα τι δεχόμαστε, ναι ή όχι. Και εγώ δεσμεύομαι ότι ό,τι πουν τα μέλη, εγώ ως γραμματέας του ΜΕΡΑ25 θα το ενστερνιστώ. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ ανοιχτή απάντηση στο ερώτημα περί συνεργασιών. Βεβαίως. Είναι μια διάφανη διαδικασία. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Για να ξέρετε κι εσείς πολίτες, αν μας ψηφίσετε, τι θα περιμένετε από εμάς από μια κυβέρνηση συνεργασία. Αλλιώς τι. Θα περιμένετε να δείτε μετά τις εκλογές ή θα συνασπιστούν και ποιο θα είναι το κυβερνητικό τους πρόγραμμα. Δεν είναι δημοκρατικά πράγματα. Επειδή είπατε και προηγουμένως για την Κρήτη, επιλέξατε 7 χρόνια μετά αυτές τις ημέρες το νησί μας. Ήταν κάτι το οποίο ήταν τυχαίο, ήταν σε ένα πρόγραμμα και έτυχε να είναι η Κρήτη μέσα, ή επιλέξατε την Κρήτη, θέλατε να είστε στην Κρήτη αυτή την ημέρα, δηλαδή 7 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Έχει κάποια σημασία η επίσκεψή σας στην Κρήτη 7 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, κύριε Βαρουφάκη? Μου επιτρέπετε να σας απαντήσω περιφραστικά. Ναι. Τη μητέρα μου την λέγανε Τσαγκαράκη. Ο πατέρας της από το Άδελε. Βεβαίως. Η οικογένεια του πατέρα μου κρατάει από τα Βαρούχα και το αρχικό όνομα ήταν Βαρουχάκης. Βαρουφάκης είναι μια παραφθορά που έγινε στη Λέρου πολύ αργότερα. Μπορεί να μην είμαι κριτικός, είμαι ψευτοκριτικός αυτό που λένε, αλλά πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι η καρδιά μου χτυπάει σε αυτό το νησί. Και δεν το λέω αυτό για να πάρω ψήφους από τους κριτικούς. Οι κριτικοί δεν θέλουν τέτοιες ανοησίες. Απλά είναι ειλικρινές αυτό που σας λέω. Δεν μπορούσα παρά να είμαι στην Κρήτη την επέτειο του δημοψηφίσματος. Μάλιστα. Άρα καθόλου τυχαίο δεν ήταν που είστε εδώ. Καθόλου τυχαίο. Επίσης, κύριε Βαρουφάκη, ένα-δύο πράγματα για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας. Επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνη, πολύ χρόνος, τηλεοπτικός, ραδιοφωνικός, για εκείνη την περίοδο, τα ξέρουμε όλα, κύριε Βαρουφάκη, τα ξέρετε κι εσείς όλα. Είναι κάποιες πτυχές οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί, είναι κάποια ερωτήματα που ενδεχομένως να έχετε κι εσείς, είναι κάποια ζητήματα που δεν έχουν υποθεί και θεωρείτε ότι χρειάζεται να αναδειχθούν από εκείνη την περίοδο, τότε με το δημοψήφισμα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, πάντα πρέπει να μελετάμε την ιστορία για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Εγώ προσωπικά, επειδή με ρωτάτε, μετά το δημοψήφισμα και μετά την αποχώρηση από την κυβέρνηση που συνέπεσε με το δημοψήφισμα. Ναι. Έκατσα ένα ολόκληρο χρόνο, ναι, ένα ολόκληρο χρόνο πριν δημιουργηθεί το ΜΕΡΑ25, ναι, και μελέτησα όλα μου τα αρχεία και τα πάντα για να καταλάβω εγώ ίδιος τι συνέβη το 2015. Και μετά έκατσα και έγραψα ένα βιβλίο 800 σελίδες. Βεβαίως. Που ανήκει τη τιμένη. Το οποίο έγινε και ταινία. Στηρίχθηκε ταινία πάνω σε αυτό, ναι, του Γαβρά. Το βιβλίο είναι η ουσία. Η ουσία είναι το βιβλίο, γιατί εκεί κατέγραψα ακριβώς αυτά που εγώ πιστεύω ότι συνέβησαν. Προσπάθησα να είμαι ιδιαίτερα ειλικρινής. Ναι. Προστάθησα να είμαι δίκαιος απέναντι και στους δικούς μου αντιπάλους, είτε ήταν στην Τρόικα, είτε ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω καταθέσει αυτά που εγώ γνωρίζω και δεν έχω να προσθέσω κάτι σε εκείνα. Ναι. Ό,τι δεν έχω καταθέσει εκεί μέσα είναι κουτσομπολιό και δεν χρειάζεται να υποθούν. Μάλιστα. Και τελικά η παρακαταθήκη εκείνης περίοδου της 5ης Ιουλίου, ποιο είναι τελικά και σήμερα, κύριε Βαρουφάκη? Ξέρετε, μου θυμήσατε, επειδή είμαι και στην Κρήτη, μου θυμήσατε το βασικό μάθημα που μου έμαθε εμένα ο Ανδρέας Παπανδρέου
από το 1974 και μετά, και είναι μια αράδα που βγαίνει και από τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη τότε, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, η μεγαλύτερη απειλή για την πατρίδα μας, είχε πει ο Ανδρέας, η 3ης του Σεπτέμβρη, είναι η εξάρτηση της χώρας μας από ξένα συμφέροντα. Αυτό μου έχει μείνει χαραγμένο στην ψυχή μου. Και το δημοψήφισμα εκείνο ήταν ένα μεγάλο όχι σε εκείνη την εξάρτηση. Ήταν μια καλή αρχή. Δεν ολοκληρώθηκε, δεν τιμήθηκε, αλλά είναι μια καλή αρχή για όλους εμάς να παλέψουμε για να τιμηθεί και για να ολοκληρωθεί η ανεξαρτοποίηση αυτής της χώρας από ξένα συμφέροντα που δεν θέλουν το καλό της. Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και θα τα ξαναπούμε και μέχρι τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι θα ξαναέρθετε στην Κρήτη. Προφανώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Τα φιλιά μου σε όλους το Ρέθινο. Να είστε καλά, κύριε Βαρουφάκη. Ευχαριστούμε πολύ.